Στην Τρίτη του Πάσχα, αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη ανάρτηση τη πράξη εφαρμογή σε ό,τι αφορά την πολεοδομική μελέτη τη Κυπούπολη. Από Τρίτη του Πάσχα, ξεκινάει η δεύτερη ανάρτηση τη πράξη εφαρμογή τη Κυπούπολη. Η πράξη εφαρμογή θα μείνει αναρτημένη για 15 μέρε και στο διάστημα αυτό όλοι οι ιδιοκτήτε οι οποίοι έχουν ακίνητα σε συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να ενημερωθούν για το τι προβλέπεται στην πράξη. Και επίση δίνεται και η δυνατότητα για ενστάσει. Ε, θα ήθελα να, σημερω... να σημειώσετε επίσης την ημερομηνία 23 Απριλίου. 23 Απριλίου είναι η ημερομηνία όπου οι ιδιοκτήτε ε, οι οποίοι έχουν ακίνητα τα οποία ε, βρίσκονται στην πολεοδομική περιοχή τη Κυπούπολης και γετνιάζουν με το παλιό σχέδιο πόλη όπου θα γίνουν πράξει αναλογισμού. Θα είναι η μέρα η οποία έχει οριστεί από την υπηρεσία μας προκειμένου οι ιδιοκτήτες ε, να κάνουν υπόδειξη ορίων. Ε, σημειώνω και πάλι αυτή την ημερομηνία 23 Απριλίου, γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία είναι η μοναδική μέρα στην οποία θα έρθουν τα συνεργεία του Δήμου προκειμένου οι ιδιοκτήτε να υποδείξουν τα όρια του και η συγκεκριμένη διαδικασία δεν προβλέπει ενστάσει. Άρα, ε, αν κάποιο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να είναι ο ίδιο εκεί προκειμένου να υποδείξει τα όρια στα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτα και στο μελετητή, θα πρέπει να ορίσει κάποιο εκπρόσωπό του προκειμένου ε, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί όπω ξαναείπα, δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων. Ε, στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάρτησης και περάσουν οι 15 μέρες, οι ενστάσεις μαζί με την μελέτη θα διαβιβαστούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου ε, να γίνει κύρωσή τη, όπου είναι και το τελικό στάδιο, δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία ανάρτησης, είναι το τελικό στάδιο λίγο πριν την κύρωσή τη από τον Περιφερειάρχη. Παραλληλα τρέχουν οι διαδικασίε αναφορικά με διανοίξει οδών στην Μπουλούκου και ψαρών καθώ και την διαπλάτηση τη οδού Δράκου. Ό,τι αφορά θέματα και πολυδομικέ διαδικασίε οι οποίε έχουν να κάνουν με διανοίξει και διαπλατήσει οδών, ε, το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιε εξελίξει πολύ σημαντικέ. Ε, κυρώθηκε η μεμονωμένη πράξη εφαρμογή στην οδό Δράκου. Όπω γνωρίζετε, εκεί προβλέπεται να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα και ε, διαπλάτηση τη οδού. Επίση, μετά το Πάσχα θα γίνει η διάνοιξη τη οδού Μπολούκου, όπου και εκεί είχαμε την συγκεκριμένη εξέλιξη μέσω τη δικαστική μέσω της, του προσδιορισμού της τιμής αποσυμίωσης του ιδιοκτήτη μέσω των δικαστηρίων και επίσης στις 21 Μαΐου έχει προσδιοριστεί και το δικαστήριο προκειμένου να καθοριστεί η τιμή αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες της οδού ψαρών ε, μιλάμε για το κομμάτι το αδιάνυχτο της ψαρών, το οποίο βρίσκεται νότια ε, του σούπερ μάρκετ που γνωρίζουμε όλοι το ΑΒ Βασιλόπουλο. Ε, και θεωρούμε ότι το η συγκεκριμένη διάνυξη της συγκεκριμένης οδού είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ε, αφορά κυρίως κυκλοφοριακά θέματα της πόλης.